μόνο μέσα από τα βιβλία θα μπορούσαν να προσφέρω. Είναι ο άνθρωπος που για πάνω από μισό αιώνα αφιέρωσε τη ζωή του στο κυπριακό βιβλίο. Το όνομά του άμεσα συνδεδεμένο με τις κυπριακές εκδόσεις από το 1965 που ξεκίνησε την επιχείρησή του μέχρι και σήμερα. Βραβευμένος από τη Βιβλιογραφική Εταιρεία Κύπρου, ο Μίκης Μιχαηλίδης λέει στη κάμερα του Αλφα πως μέσα από τα βιβλία θέλει να προβάλλει την κυπριακή ιστορία. Ξεκίνησα αγοράζοντας όλα τα κυπριακά βιβλία και συνεχίζω. Βρισκόμαστε σε ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο των κυπριακών εκδόσεων. Εδώ μπορούμε να βρούμε και βιβλία που χρονολογούνται από το 1700. Η συμβολή του κυρίου Μαμ, όπως τον αποκαλούν από το όνομα του βιβλιοπωλείου που φέρει τα αρχικά του ονόματός του, είναι αναμφισβήτητη σε ό,τι αφορά την προώθηση του κυπριακού βιβλίου. Ήταν ο πρώτος, θυμάται, που έκανε οργανωμένες παρουσιάσεις βιβλίων και συγγραφέων. Διοργάνωνε επίσης και δημοπρασίες. Η δράση του δεν περιορίστηκε στα γεωγραφικά όρια της Κύπρου, αλλά έφτασε μέχρι την Κίνα και τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Έχω γίνει αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων βιβλιοθήκων του κόσμου. Έχω πάει σε πολλές διεθνείς εκθέσεις. Στην Διεθνή Έκθεση Φραγκφούρτης, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Ο ίδιος δεν ξεχωρίζει κάποιο βιβλίο, αλλά το μόνο που στερήθηκε ήταν ο ελεύθερος χρόνος για να διαβάζει βιβλία. Όλα τα βιβλία τα αγαπώ και τους δίνω σημασία. Δυστυχώς. Δεν διαβάζω. Πρώτα διαβάζα πολλά βιβλία, τώρα δεν διαβάζω. Σήμερα διαθέτει πέραν των 30.000 βιβλίων στο βιβλιοπωλείο του στο κέντρο της Λευκωσίας. Ένα πραγματικό θησαυρό σπάνιων εκδόσεων. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό χώρο, δεν μας χωρεί, θέλω έναν τεράστιο χώρο. Ο Μίκης Μιχαηλίδης βραβεύτηκε για τον αγώνα και τις θυσίες του να κρατήσει ζωντανή μια σπίθα πολιτισμού, βοηθώντας ακόμη και με προσωπικό κόστος Κύπριους συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες.